Πάμε αμέσως στο Φάλιρο, κάνει δηλώσει ο κ. Μαρινάκης. Που έλαβαν μέρος μετά το τέλος του αγώνα. Είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε χωρίς δεύτερη κουβέντα το καταδικάζουμε. Και λυπόμαστε γι' αυτό. Αλλά πρέπει να πούμε πώς έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και τι έγινε και σήμερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο από τη διαιτησία. Δηλαδή, όταν δεν σου δίνουν ένα πεντακάθαρο πέναλτι. Όταν το 2-1 γίνεται με καθαρό επιθετικό φάουλ στο ποτεία. Όταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού υπάρχουν πολλές αφισβητούμενες φάσεις τις οποίες πάντα τις κερδίζει ο αντίπαλος. Δεν γίνεται η ομάδα να αποδίδει τόσο καλά όταν συμβαίνει σχεδόν κάθε Κυριακή το ίδιο πράγμα. Και πάμε τώρα στους αντιπάλους μας. Τι έγινε, παιδιά, την περασμένη εβδομάδα στο γήπεδο του Πανετολικού? Τι έγινε σήμερα νωρίτερα στις Ζωσιμάδες? Άλλη εικόνα. Στο 87 την περασμένη εβδομάδα δίνεται ένα αμφισβητούμενο πέναλτι. Ακόμα και ήδη το λένε. Σήμερα ξεκινάει το μάτς με ένα γκολ 2 μέτρα offside, που νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γι' αυτά όλα τι λέει ο κύριος Σαββίδης, που όλα αυτά τα χρόνια μας έπρεξε για την εξυγίαση και για καθαρό ποδόσφαιρο. Εσείς, πολλοί δημοσιογράφοι που έχετε γράψει εκατοντάδες άρθρα, χιλιάδες μπορώ να πω, τι έχετε να πείτε? Είστε ευχαριστημένοι για αυτό που βλέπετε? Είναι αυτό εξυγίανση? Σας καλύπτει? Το τι έχει γίνει η Ελλάδα διεθνώς ρεζίλη, φταίει ο Ολυμπιακός? Ή φταίει η καθημερινή εικόνα που βλέπουμε μέσα στα γήπεδα? Και μετά, ο Ολυμπιακός δέχεται έναν πόλεμο ο οποίος δεν το έχουμε ξαναδεί στα χρονικά. Η ΕΠΟ, έχετε δει την ανακοίνωση της ΕΠΟ? Όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχετε δει μια ομοσπονδία να βγάζει τέτοια ανακοίνωση εναντίον του Ολυμπιακού, που ο Ολυμπιακός δίνει τα περισσότερα χρήματα λόγω των μεταγραφών του στην ΕΠΟ, έχει την παρουσία που έχει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη? Είναι μια διαφήμιση για το ελληνικό ποδόσφαιρο? Υπάρχει σεβασμός στον Ολυμπιακό? Η κυβέρνηση τι κάνει κάθε μέρα για τον Ολυμπιακό? Για εμάς όλους, τι τραβάμε εμείς καθημερινά? Το έχει σκεφτεί κάποιος αυτό? Τι άλλο να κάνουμε? Κάθε μέρα προσπαθούμε για το καλύτερο και τους έχουμε όλους απέναντί μας. Και γίνεται η μία αδικία πάνω στην άλλη. Άνθρωποι είναι και οι παίκτες και στη διοίκηση, χωρίς να θέλω να καλύψω κανέναν, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ ψηλά και έχουμε πάντα παράλογες απαιτήσεις. Και έτσι πρέπει να είναι ο νικητής, να έχει απαιτήσεις. Και όταν αδικείται, και όταν δεν παίζει καλά, και όταν παίζει καλά, να θέλει να παίξει ακόμα καλύτερα. Αλλά αυτός ο πόλεμος είναι πρωτοφανής. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Το βλέπετε κι εσείς. Δηλαδή πλέον έχει καταντήσει αηδία όλη αυτή η ιστορία. Αυτό που βιώνουμε κάθε μέρα. Και σας λέω ότι δεν θέλω να βρω δικαιολογίες, γιατί ξέρετε ότι έχω κάνει ζωή μου, το έχω κάνει κάτω από δύσκολες συνθήκες και το έχω πετύχει και μέχρι τώρα κερδίζουμε. Αλλά τώρα έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί απέναντί μας και ξέρετε, το κάνει πιο δύσκολο. Εμείς θα συνεχίσουμε την ίδια πορεία. Ενισχυθήκαμε, κάναμε πράγματα για να καλυτερεύσουμε την εικόνα μας. Δυστυχώς, δεν μας αφήνουν να τελειοποιήσουμε και να καλυτερεύσουμε την εικόνα μας. Αυτά έχω να πω. Γενικότερα είμαι απογοητευμένος με το τι συμβαίνει και με όλο αυτό το πόλεμο. Περισσότερο απογοητευμένος είστε από την εικόνα που είδατε από την ομάδα του Ολυμπιακού στο σημερινό ντέρμπι ή από αυτά που ακολούθησαν? Όχι. Τα οποία δεν μας είχαν συνηθίσει, δηλαδή ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια είχε περιορίσει τα επεισόδια μέσα στο Γιώργιο Καρισκάκη. Κοιτάξτε, εγώ να σας πω την αλήθεια, για άλλη μια φορά δεν τα είδα τώρα στα βίντεο. Και σας λέω και πάλι για να μην βγάζουμε και λαθασμένα συμπεράσματα, το καταδικάζω 100%. Και επίσης πρέπει να δούμε αν όντως είναι και οπαδοί του Ολυμπιακού ορισμένοι από αυτό. Γιατί σήμερα ήταν μια περίεργη ημέρα. Είχαμε το συλλαλητήριο, πολλοί κόσμος, ένταση. Ξέρετε, αυτά όλα πρέπει να τα ψάξουμε, να δούμε ακριβώς τι συνέβη. Αλλά σας λέω, η εικόνα του Ολυμπιακού δεν ήταν τυχαίο όταν δεν σου δίνουν
Και σας λέω, κάθε Κυριακή δεν έγινε μόνο σήμερα να πεις εντάξει, έγινε μια φορά. Αλλά όταν δεν παίρνει τον πέναλτι, να είσαι 1-0, μετά είσαι 2-0 μπροστά. Πώς από την άλλη ψυχολογία. Τι να κάνουν λοιπόν και οι παίκτες μας. Δεν έπαιξε και καλά πάντως. Εγώ ήμουν ο πρώτος που σας είπα ότι δεν παίξαμε καλά και σας είπα ότι δεν μου άρεσε αυτό. Αλλά σας λέω, δεν έπαιξε καλά, αλλά δεν τον αφήσαν και να παίξει καλά. Για την επόμενη μέρα, τι έχετε στο μυαλό σας? Την επόμενη μέρα, εμείς θα παλέψουμε. Υποχρεωμένοι είμαστε να παλέψουμε. Μας αρέσει να παλεύουμε μέχρι τέλους. Και θα δούμε. Και για το πρωτάθλημα. Και για το πρωτάθλημα. Θα το παλέψουμε. Και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Φυσικό είναι. Θα τα παρατήσουμε. Πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η ομάδα στο μέλλον? Θέλει περιθώριο πίστοση χρόνου? Σίγουρα μπορούμε να βελτιωθούμε, γιατί είχαμε δει και το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ και ήταν πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός στην απόδοση του. Αλλά σας λέω και πάλι, ελάτε, ξέρετε, η ψυχολογία των παιχτών, κάθε φορά που κερδίζουν κάτι και δεν τους το δίνεις αυτό, δεν τους δίνεις αυτό που δικαιούνται, οι άνθρωποι είναι και αυτοί. Άμα δείτε τον Ποτία πως ήταν μέσα στα ποδητήρια. Έτσι, έκλαιγε ο άνθρωπος. Τι να κάνει, δηλαδή τον έπνιγε η αδικία. Αυτό δεν λέει τίποτα σε εσάς. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε αν δεν έπαιξε καλά η ομάδα ή πώς αδικηθήκαμε ή και τα δύο μαζί. Εγώ πιστεύω και τα δύο μαζί. Αυτό είναι. Λοιπόν, αρκετά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.